Το κλιμάκιο του ΙΟΔΙ έχει μέχρι στιγμής επισκεφθεί το Γενικό Νοσοκομείο Μυτιλήνης και το Κεντρικές Μυτιλήνης. Θα συνεχιστούν οι επισκέψεις και με άλλους αντίστοιχους φορείς υγειονομικού ενδιαφέροντος. Ο σκοπός της επίσκεψης είναι για να εξετάσουμε πιθανά προβλήματα που μπορεί να υπάρχουν αυτή τη στιγμή στους υγειονομικούς φορείς του νησιού, να βοηθήσουμε στην επίλυσή τους και να μπορέσουμε να στηρίξουμε στη λειτουργία τους, ειδικά το διάστημα αυτό που έχουμε μια ένταση της ηρωής των κρουσμάτων του COVID στο νησί. Μιλήσαμε πάλι ότι πρέπει να γίνονται, ότι το μηχάνημα που διαθέτει το νοσοκομείο καλύπτει μεν κάποιες ανάγκες, αλλά δεν καλύπτει ειδικά αυτή την περίοδο τις ανάγκες του νησιού μας. Και έτσι προτείναμε ένα άλλο μηχάνημα, δεύτερο μηχάνημα, το οποίο θα γίνει μια ταχεία λήψη, ούτως ώστε να μην στερώνεται στην Αθήνα, να μην υπάρχει ο χρόνος αυτός αναμονής, αγωνίας, της απάντησης. Συμφωνήσανε για το μηχάνημα, ότι πρέπει πράγματι να υπάρξει ένα δεύτερο μηχάνημα. Ένα δεύτερο το οποίο διαπιστώσαμε και θέλαμε, έπρεπε να γίνει και το προτείνουμε να γίνει, ότι πρέπει μια συντονιστική επιτροπή, τοπική εδώ στο νησί, η οποία θα ασχολείται με τα θέματα του νησιού, η οποία θα έχει μικρό αριθμό, να είναι ευέλικτη, να μπορεί να παίρνει αποφάσεις και να δίνει κατευθύνσεις. Να αποτελείται από έναν εκπρόσωπο του ΕΟΔΗ, γιατρό, από έναν του Ιατρικού Συλλόγου, από έναν του Νοσοκομείου εκπρόσωπο και των δύο Δήμων και του Φαρμακευτικού Σύλλογου. Ούτως ώστε να συνεδριάζει σε τακτά χρονικά διαστήματα, αξιολογώντας και την κατάσταση πώς είναι στη συγκεκριμένη στιγμή και δίνοντας κατευθυντήριες λύσεις, προτάσεις. Συζητήθηκαν ζητήματα που έχουν να κάνουν με τη λειτουργία του νοσοκομείου και με την καλύτερη διαχείριση των περιστατικών COVID. Τονίστηκαν οι δυνατότητες διαχείρισής τους, όπως επίσης τονίστηκε και το πόσο σημαντική είναι η συμμόρφωση, η βοήθεια και από το γενικό πληθυσμό στη τήρηση των μέτρων κοινωνικής αποστασιοποίησης και χρήσης μάσκας, με τελικό σκοπό όλων μας τον περιορισμό του προβλήματος πάνω στο νησί. Αναφερόμενη δε στο θέμα των μεταναστών, το οποίο βέβαια οφείλω να ομολογήσω ότι κρούσμα δεν είχαμε, εκτός από τα κρούσματα των εισερχομένων οι οποίοι κάναν την καραντίνα τους, γίναν τα τεστ και θεραπευτήκανε. Αναφερθήκαμε και σε περίπτωση ανάγκης, αν χρειαστεί, σαν πάντοτε αγωνιώντας για την εξέλιξη, ότι πρέπει να στελεχωθεί και το νοσοκομείο με ιατρονοσηλευτικό προσωπικό, γιατί το απαιτούν οι στιγμές, καθώς επίσης και το κέντρο το οποίο οργανώθηκε εκεί έξω από το κήτη της Μόριας, ότι πρέπει να υπάρξει μια πρόβλεψη σε κατάσταση η οποία σε μια στιγμή που χρειάζεται άμεση αντιμετώπιση να μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά κάποιο τρόπο και για κάποιους οι οποίοι θα το έχουν ανάγκη. Να μην βρεθούμε δηλαδή προεκπλήξεων και απροετοίμαστοι. Σε περίπτωση που αυξηθούν και όλα τα κρούσματα στη Λέσβο, υπάρχει κάποιο σχέδιο? Πάντα υπάρχει σχέδιο για τη διαχείριση των προβλημάτων, όσο και αυτά ανενταθούν. Αλλά ευχής έργο για όλους μας είναι να ανακοπεί η πορεία το συντομότερο δυνατό. Τις επόμενες 15 μέρες θα υπάρξει μια σταθεροποίηση του αριθμού των κρουσμάτων και αμέσως μετά μια μείωση. Βέβαια, με τη βασική προϋπόθεση, τηρώντας τα μέτρα τα οποία έχουν εξαγγελθεί από την κυβέρνηση και από τους ειδικούς. Τι θα πρέπει να προσέχουν οι πολίτες? Είναι πολύ σημαντικό για όλους μας, είτε είμαστε πολίτες που μένουμε μόνοι μας στο νησί, είτε είμαστε επισκέπτες, να φοράμε τη μάσκα μας, να τηρούμε τους κανόνες αποστασιοποίησης στις επαφές μας, ακόμα και στην καθημερινή μας ζωή, να τηρούμε τους κανόνες υγιεινής, έτσι ώστε να μπορέσουμε να ανακόψουμε άμεσα τη διασπορά του ιού στο νησί μας.